Η αγγειολόγος αγγειοχειρουργός Άννα Κάτσακα μας δίνει συμβουλές για το πώς θα προστατευτούμε από τις θρομβώσεις και μας μιλάει για τα εκπληκτικά αποτελέσματα που έχει ο σκληρυντικός αφρός σε ευριαγγείες και κυρσούς. Καλησπέρα, Βιβί. Σήμερα, δεν ξέρω γιατί, με εμπνέεις αρκετά, σκέφτηκα να μιλήσουμε για τη θρόμβωση και τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε αυτή τη σοβαρή επιπλοκή που γίνεται πάρα πολύ δώρος εδώ και 2 χρόνια. Πρόληψη ίσον η καλύτερη θεραπεία. Και επίσης το γνωρίζω, ίσον κερδίζω. Και τι κερδίζω? Κερδίζω χρήμα, κερδίζω χρόνο και κερδίζω φυσικά υγεία. Θα πιαστώ από το ρήμα που χρησιμοποίησατε, κυρία Κάτσακα, από το κερδίζω, διότι σήμερα θα βγούμε όλοι κερδισμένοι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη από την πολυετή πείρα σας, μια και θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε με την πρώτη μας ερώτηση. Ποια άτομα μπορούν να πάθουν θρόμβωση? Όλοι μας μπορούμε να πάθουμε θρόμβωση. Αλλά φυσικά περισσότερο είναι τα άτομα που πάσχουν από κυρσούς, άτομα που είναι κλινήρης, είναι στο κρεβάτι, να το πούμε έτσι με απλά λόγια, για πάρα πολύ καιρό, και άτομα τα οποία έχουν κάποια αλλίωση στην πυκτικότητα. Ποια είναι τα συμπτώματα που οδηγούν τον ασθενή στο γιατρό? Συνήθως, όταν είναι επιφανειακή θρόμβωση, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβει ο ασθενής. Έχουμε κάποια κοκκινίλα σε εκείνο το σημείο, πόνο. Όταν όμως είναι εντοβάθη θρόμβωση, είναι πολύ πιο δύσκολο να καταλάβει ο ασθενής, αλλά έστω και αν αισθανθεί κάποιο πόνο ή κάποιο είδημα, καλό θα είναι άμεσα να απευθυνθεί σε κάποιον γιατρό. Γιατρέ, τι πρέπει να κάνει ο ασθενής για να αποφύγει την θρόμβωση όταν έχει κυρσούς? Πολλά μπορεί να κάνει. Καταρχάς πρέπει να αποφεύγει την ορθοστασία, πάντα κάποια κάλτσα ελαστική και φυσικά να θεραπεύσει τους κυρσούς. Εκτός από χειρουργική επέμβαση, εκτός από το λέιζερ, υπάρχει και ο σκληρυντικός αφρός που μπορούμε να θεραπεύσουμε τώρα πια τους κυρσούς μας ανώδυνα, άμεσα, γρήγορα και φυσικά με άμεση επιστροφή είτε στην εργασία μας είτε στις καθημερινότητές μας. Κυρία Κάτσακα, δώστε μας κάποιες ακόμη πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία του αφρού. Ο αφρός πράγματι έφερε μία επανάσταση στην αγγειοχειρουργική. Τι είναι ο αφρός? Είναι ένα μείγμα αέρος με μια μικρή ποσότητα φαρμάκου. Εφόσον δημιουργήσω τον αφρό, τον εκχύω μέσα στη φλέβα με τη βοήθεια των υπερήχων. Για να καταλάβουν και τα άτομα που μας παρακολουθούν, η φλέβα είναι σαν ένα σωληνάκι, εκχύεται ο αφρός μέσα, ερεθίζει το ενδοθήλιο, δηλαδή την εσωτερική πλευρά της φλέβας, συρρυκνώνει τη φλέβα, δημιουργείται ένα σκληρό κορδόνι και μετά απορροφείται. Ο ασθενής μένει κλινήρης περίπου για 12-13 λεπτά, τοποθετείται κάποια κάλτσα ελαστική και μπορεί άμεσα να επιστρέψει στην οικογένειά του ή στην εργασία του. Και το βασικό είναι η ανώδυνη, τελείως. Δηλαδή ο ασθενής φεύγει χωρίς να αισθανθεί κάτι. Γι' αυτό και ξαναεπανέρχεται. Αν πονέσει ο ασθενής δεν θα ξαναεπανέλθει. Τότε ξαναεπανέρχεται και αυτό είναι ένα σημείο ότι ο ασθενής δεν υποφέρει. Γιατρέ, ποιες είναι οι επιπλοκές των θρομβώσεων? Είναι αρκετές και φυσικά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μας. Γιατί όταν θρομβωθεί κάποια φλέβα και ιδιαιτέρως οι εντοβάθη φλέβες, μπορεί να δημιουργηθεί πνευμονική εμβολή. Η πνευμονική εμβολή μπορεί να βάλει κίνδυνο ακόμα και τη ζωή μας. Εκτός από την πνευμονική εμβολή, μπορεί να δημιουργηθεί το μεταθρομβωτικό σύνδρομο και τα άτον έλκη, που υποφέρουν πάρα πολλά άτομα στην Ελλάδα. Κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε για τα άτον έλκη. Τέλος, κυρία Κάτσακα, επειδή γνωρίζω πως έχετε πολυετή εμπειρία, θα ήθελα να μας πείτε τη γνώμη σας για το ποια είναι η καταλληλότερη θεραπεία μετά από ένα χειρουργείο. Για μένα είναι ο σκληρυντικός αφρός. Γιατί φαντάσου, υπάρχουν άτομα που κάνουν επέμβαση 5, 10, 13 φορές. Ενώ ο σκληρυντικός αφρός μας δίνει άμεσα αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται το άτομο, φυσικά το λέιζερ το αποκλείω τελείως, δεν μπορεί να μας δώσει λύση στα άτομα που έχουν χειρουργηθεί και έχουν ξαναδημιουργήσει κυρσούς. Οπότε, οπωσδήποτε ο σκληρυντικός αφρός μας δίνει άριστα αποτελέσματα, όπως θα δούμε και στις φωτογραφίες.